passando, grazie. Sarà bene che sei capita. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση και επικοινωνία με τα ζώα αυτά. Και αυτό που είδα εδώ είναι παιδικό αποθεμένο. Πάνω υπηρεγήσαν παιδικό όνειρο, αυτό εδώ είναι παιδικό αποθεμένο, γιατί δεν είχαμε μικρό άλογο. Και τώρα δεν τα χορταίνω. Και 2.000 άλογα δεν είχαμε, δεν θα έλεγα όχι. Καθημερινώς η τροφή που τρώνε είναι 15 με 16 τόνους την ημέρα. Είναι απλά πιέζεται και για άλογα. Ένα άλογο θέλει από 15 μέχρι 20 κιλά τροφή για να τραφεί σωστά. Άρα ταΐζουμε 16 τόνους την ημέρα. Και τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα γόνατα στον ωκεανό. Πόσο περίπου δίνει έτσι να έχουμε γνώση? Το πρόγραμμα αυτό εγώ ξεκίνησα το 2006. Τότε είχα 100 άλογα και δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά που το στηρίζει τα ντόπια αυτόχθονα. Είναι αυτόχθονες ντόπιες ελληνικές φυλές. Σπάνιο είδος. Όπως είναι τα άλογα, είναι οι αγελάδες, είναι τα βουβάλια, είναι κάποια αυτόχθονα ζώα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Τότε ήταν 475 ευρώ το ζώο. Που ήταν οριακά με τις τιμές της τότε, τα πετρέλαια, ανταλλακτικά, τροφές. Παλέψαμε 12 χρόνια για να μελέτες που καταθέσαμε και εισαλθήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε να ανεβούν σε όλα τα ζώα, όχι μόνο στα άλογα, σε όλα τα ζώα τα κουστά. Η ειρωνία είναι ότι δώσαν παράταση άλλων ένα χρόνο με τα παλιά ποσά, ενώ θα μπορούσαν από αρχές του 2023 να ενταχθούν σε καινούργιο πρόγραμμα που είναι, έχει γίνει αναδιάθρωση στις τιμές και θα μπορούσαμε να τα συντηρήσουμε πολύ καλύτερα τα ζώα μας. Τα πορόγια είναι ο παλιά ιατροφυσικός προορισμός. Ο προπολεμικά ήταν σαν σανατόριο γιατί είχε πολύ καλό κλίμα και οι γιατροί που πήραν στον κόσμο για το καλό κλίμα που έχει να έρχονται να κάνουν παραθέρι στα πορόγια. Τότε νοικιάζανε σε δωμάτια, δεν υπήρχαν ξενώνες. Υπήρχαν δωμάτια που καθένας παραχωρούσε ένα δωμάτιο σε κάποιον παρατηρησί να μείνει. Τώρα υπάρχουν οι ξενώνες, υπάρχουν οι ταβέρνες. Στην κοντινή απόσταση είναι η Λίμνη Κεργίνη που γίνεται ο ιατροφυσικός προορισμός. Και ένας επισκέπτης μπορεί να γεμίσει ένα διήμερο, ένα τριήμερο στην περιοχή να περάσει όμορφα. Με τα χρόνια πάντα έβλεπα από την κορυφή του βουνού και ονειρευόμουν πώς θα έχω ένα άλογο να πηγαίνω βόλτα στο βουνό. Περνώντας τα χρόνια μου ήρθε η ιδέα να κάνω τις περιγύρες με τα άλογα και δειλά το 1996 ξεκίνησα με 6 ιδανικά άλογα να κάνω τις περιγύρες εδώ στο δάσος, πάνω από ρόγια. Το πρώτο χρόνο ήδη είχα 13 δικά μου. Και στη συνέχεια χρόνο με το χρόνο πήγαινε καλύτερα. Τώρα κλείσαμε 27 χρόνια. Τα παιδιά που ερχόντουσαν εδώ και κάνανε βόλτα, τώρα θέλουν τα παιδιά τους και κάνουν βόλτα με τα άλογα. Και αυτό που έχει να κάνει με άλογα είναι το πώς συνδέονται μεταξύ τους. Ήταν η Τατιάνα, που λέγαμε μια μαύρη φοράδα πανέμορφη, και ο Άλκης. Αυτά ήταν πολύ δεμένα τα ζώα μεταξύ τους. Ήταν πολύ μακριά το ένα μετάλλο, μιλάμε για απόσταση 7-8 χιλιόμετρα. Τότε με τα αυτιά να έπαθε ένα τύχημα, όλοι άρχισε να ανησυχεί, χλιμίτριζε, χτύπα για τα πόδια του λέτε και έφυγε. Του κουπάνε, πήδηξε το φράχτη, που ήμασταν πάνω στο καταφύγιο που είχε πηγαίναμε γκουμί. Και έφυγε να πάει να τον ακολούθησε εγώ, όμως τελικά πήγε κοντά στη Τατιάνα. Η Τατιάνα είχε κρεμαστεί με ένα, είχε πέσει στον κρεμό και όπως ήταν το σκηνή πνίγηκε. Και όταν έφτασα εκεί βρήκα τον Άλκη που ήταν δίπλα της και την έσβο, και εκεί κατάλαβα πόσο διέστηση έχουν από μακριά, κατάλαβε το κακό που συνέβη. Δεν την προλάβαμε, δυστυχώς έχω το σκηνή, τις έκανα με τεχνητές αναπνοές, αλλά ήδη το ζώο ήταν πεθαμένο. Πριν από 18 χρόνια έκανα μία εκδρομή με μία φίλη μου σε Ρέα που μου έλεγε συνέχεια πάμε στα Άνω Πορόγια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, έχει και άλογα, θα κάνουμε βόλτα. Έτσι και ήρθα στα άλογα, γνώρισα τον Νίκο, αγάπησα τον άνθρωπο, είχα ήδη μεγάλη αγάπη για τα άλογα, για τα ζώα και για τη φύση. Και έτσι έμεινα εδώ πέρα, σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Με κέρδισε το χωριό. Δεν είχα κιόλας ποτέ χωριό, έτσι είχα την επιθυμία να αποκτήσω. Οπότε βρέθηκα στο κατάλληλο μέρος. Και εδώ με τι ασχολείσαι? Εδώ ασχολούμαι κι εγώ με τις περιηγήσεις, με το κομμάτι το τουριστικό των περιηγήσεων. Τους τουρίστες δηλαδή που μας επισκέπτονται, τους πηγαίνω βόλτα. Και παράλληλα βοηθάω τον Νίκο στην εκτροφή των αλόγων, σε οτιδήποτε χρειάζεται.